Γεια, ελάτε σε αυτό το μέρος της εκπομπής να καλωσορίσουμε τη Μαρία την Κανδεράκη. Καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Ανδριανή. Καλή χρονιά. Καλή μας χρονιά. Καλό 2022 να έχουμε. Και μαζί με τη Μαρία που την καλωσορίζουμε, να μάθουμε πώς θα αποχαιρετήσουμε άλλα πράγματα από τη ζωή μας. Καταστάσεις, συνθήκες, σκέψεις. Τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς σήμερα να φέρουμε στο τραπέζι, να το αποχαιρετήσουμε και ελεύθεροι πια να συνεχίσουμε, να σχεδιάζουμε. Πολύ ωραία το είπες, γιατί για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε καινούριους στόχους, όπως είναι η καινούργια χρονιά, mm-hmm. καινούργιες σχέσεις, το υπόλοιπο της ζωής μας, σκέψου πώς εύκολο ή όχι θα είναι αυτό αν κουβαλάμε ένα backpack με πέτρες από πίσω. Αν κουβαλάμε πρικιά. Πολλά πρικιά κουβαλάμε όλοι. Όλοι μας. Και αρνούμαστε και να τα αφήσουμε. Όλοι μας. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση να πω, για να απενεχοποιηθεί και ο υπόλοιπος ο κόσμος, ότι και οι θεραπευτές, για να κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν έναν επόπτη θεραπευτή. Ακόμα και ο Έρβιν Γιάλομ έχει πει ότι τον κράτησε τόσα χρόνια το ότι ανήκε σε μια ομάδα ψυχοθεραπευτών και κάνανε αλληλοεποπτεία. Εγώ έχω επόπτη καθηγητή. Ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής, έχει άλλο επόπτη. Δεν γίνεται. Άρα, σε αυτή τη διαδικασία, θα έλεγα, που θα την εξηγήσουμε λίγο, δίνουμε λίγο έτσι ένα κάτι σποράκια. Καλό θα είναι, αν κάποιος κάτι του κάνει ένα κλικ, να αναζητήσει κάτι παραπάνω βοήθεια, έναν επόπτη, κάποιον ειδικό να τον βοηθήσει. Πάνω βοηθάει παραπάνω. Ναι, ναι. Και βοηθάει γιατί μας βάζει και σε ένα σωστό δρόμο. Έτσι. Και ένα δρόμο που εμείς μέχρι τώρα δεν τον είχαμε υπόψη μας. Δηλαδή, δεν σκεφτήκαμε ότι υπήρχε. Η θέληση από μόνη της δεν φτάνει. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δεν είναι ικανή. Mm-hmm. Με ρώτησες λοιπόν τι χρειάζεται καμιά φορά να αποχαιρετήσουμε για να αφήσουμε. Καταρχήν, αποχαιρετάμε τη χρονιά που πέρασε. Στο καλό. Αποχαιρετάμε όλα αυτά που έφερε αυτή η χρονιά. Πράξεις, παραλήψεις, αποφάσεις. Άρα, τα βάζουμε κάτω και σκεφτόμαστε τι συνέβη τη χρονιά που πέρασε. Ναι. Και την παίρνουμε όλη ολόκληρη. Και τα καλά της και τα δύσκολά της. Δεν γίνεται, εάν ακόμα υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε λοβοτομή ή να έχουμε αυτά τα τσιπάκια στον εγκέφαλο, να απομονώσουμε αυτό που μας πλήγωσε. Μπορεί να ήταν και ο ίδιος μας ο εαυτός ή ένας άλλος άνθρωπος. Μας απογοήτευσε, στεναχωρηθήκαμε, γιατί αυτό μας διαμόρφωσε στον άνθρωπο που είμαστε σήμερα. Τελικά. Τελικά. Κάτι μας έρχεται. Εάν λοιπόν το σβήσουμε αυτό από τη μνήμη μας, θα έχω κάποιες συμπεριφορές ή κάποια έτσι χαρακτηριστικά και δεν θα καταλαβαίνω γιατί. Mm-hmm. Ωραία. Το ένα λοιπόν είναι να αποχαιρετήσω τη χρονιά που πέρασε και μάλιστα το χρόνο γενικότερα. Μπορεί σε αυτό να είναι αποχαιρέτησα, ξέρω εγώ, τα νιάτα μου. Α, που ήθελα εγώ τα προηγούμενα 20 χρόνια να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Να αποχαιρετήσω ένα επάγγελμα. Γιατί το επάγγελμα μπορεί να ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και δεν το κατάφερα. Δεν μπόρεσα, ξέρω εγώ, να πάω στο πανεπιστήμιο ενώ ονειρευόμουν γιατί πέθανε ο πατέρας μου και έπρεπε να δουλέψω. Ή μου έχει τύχει στο γραφείο μου πρώτη χρονιά που δούλευα, 38 ετών γιατρός που είχε τελειώσει ειδικότητα χειρουργικής, να διαγνωστεί με Πάρκινσον. Mm. Άρα αυτός θα πρέπει να αποχαιρετήσει το όνειρο να γίνω χειρουργός και να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Τόσα παιδιά μπορεί να έχει να συμβεί ένα ατύχημα. Να αποχαιρετήσω ενδεχομένως ένα γάμο ή μια σχέση. Να ξέρω πώς να αποχαιρετήσω και να κλείσω όμορφα, κρατώντας τα καλά, τα δύσκολα, τη σοφία που πήρα, να το μετατρέψω αυτό σε όφελος όπως γίνεται, αν γίνεται και όπως μπορώ, για να μπορέσω να προχωρήσω. Και το τελευταίο που θα έλεγα, γιατί σαν οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια το άφησα τελευταίο και καλό, να αποχαιρετήσω την πατρική μου οικογένεια. Τι εννοείς? Άνθρωποι. Όχι, άλλους λαωρούς. Ναι, αλλά όχι να πω ασυχτήρι. Δηλαδή, οποτεδήποτε νιώθω θλίψη ή οργή απέναντι στην πατρική μου οικογένεια, μένω έτσι, εγκυστρωμένος, γιατί ξεκολουθώ να έχω προσδοκίες. Και ένδειξη, δηλαδή κάποιοι από εμάς ή κάποιοι από τους ανθρώπους που μας ακούνε, μεγάλωσαν σε οικογένειες που υπήρχε πόνος, υπήρχε δυσκολία σε σχέσεις, υπήρχε απογοήτευση. Και τι συμβαίνει τώρα? Αν έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που δεν με καταλάβαιναν, που αυτό το πολύ κοντινό σχετίζεστε, εμένα με πόνεσε, υπάρχει αυτή η ασυνείδητη επιλογή
δεν θα ξαναεπιτρέψω σε ανθρώπους να κάνω κοντινές σχέσεις, αφού οι κοντινές σχέσεις με πόνεσαν, δεν θα κάνω κοντινές σχέσεις. Και επειδή υπάρχει ανάγκη για συντροφικότητα, βέβαια, είναι απόλυτη ανάγκη όλων μας, τότε καταφεύγουν αυτοί οι άνθρωποι σε σχέσεις που είναι είτε εφήμερες σχέσεις, επιφανειακές, τελειώνουν γρήγορα, ή με σχέσεις με ανθρώπους που είναι σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες. Εξαποστάσεως. Με ανθρώπους που είναι ολίγων παντρεμένοι. Α, δεν παίρνουν 100% λοιπόν. Ναι, δηλαδή επιλέγουν καταστάσεις όπου δεν θα οδηγήσει σε δέσμευση αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θέλω να προσποιούμε ότι έχω συντροφικότητα. Ή όταν θα φύγω από τη σχέση, έχει τύχει, ας πούμε, και ξέρω περίπτωση, 2 χρόνια η σχέση, 4 χρόνια το πισωγύρισμα. Πάω και έρχομαι, είτε εγώ πάω και έρχομαι, ή εγώ επιτρέπω ο άλλος να πηγαίνει και να έρχεται, να έχουμε ένα μήνα, τσακωνόμαστε, να ξαναχωρίζουμε και να κάνουμε και σεξ ή να μην κάνουμε σεξ. Mm-hmm. Γιατί εκεί προσποιούμε τη σχέση. Ή να σχετίζομαι με ουσίες, με αλκοόλ, με άλλες ουσίες. Ή να σχετίζομαι με αντικείμενα. Γιατί, δηλαδή, εάν εμείς θέλουμε να βγούμε, θα πρέπει να κανονίσουμε. Ανδριανή, πότε μπορείς? Μπορείς την Κυριακή? Όχι, δεν μπορώ, έχω τα παιδιά. Μαρία, μπορείς την Τρίτη? Δεν μπορώ, γράφω εκπομπή. Έχει ένα κόπο να συναντηθούμε και να οργανωθούμε και κάποια στιγμή να βγούμε να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε ένα ποτό και να κερδίσουμε από αυτό, να πάρουμε ευχαρίστηση. Mm-hmm. Αν όμως τώρα εγώ είμαι ξινή ή εσύ με στεναχωρέσεις, υπάρχει ένα ρίσκο αυτή η συνάντηση. Εμένα πάλι να με πληγώσει και είπαμε, αν προέρχομαι και από οικογένεια που το κοντά σχετίζεστε με πληγώνει, τότε αυτό δεν το θέλω. Κλείνομαι στη σπηλιά μου, στο σπίτι μου και σχετίζομαι με αντικείμενα. Θα μπω στο ίντερνετ να ψάξω το τελευταίο γκατζετάκι, να πάρω αυτό το τηλέφωνο που δείχνει πόσες ώρες κοιμάμαι τη νύχτα ή το καινούριο κινητό ή να έχει προσφορά το τάδε site, τα τάδε πράγματα. Μάλιστα. Να παραγγείλω και αυτό μου είναι συναρπαστικό. Άρα μετά από μια εβδομάδα, δυο, θέλω να αγοράσω κάτι άλλο. Έβγαλε ένα άλλο μαγαζί, έβγαλε μια άλλη προσφορά. Ή σχετίζομαι με κατοικίδια. Όχι 1, 2, 3, γιατί τα κατοικίδια δεν αντιμιλάνε. Άμα τα ταΐζεις και τα φροντίζεις, δεν σε απορρίπτουνε. Ή να σχετίζομαι με μοναχικά σπορ. Περπάτημα, τζόκινγκ, ποδήλατο, μόνος μου. Όχι να βγούμε εμείς οι δυο, καλά, εγώ δεν μπορώ να τρέχω, λαχανιάζω, αλλά ας πούμε, να βρεθούμε 3 άτομα και να πάμε περπάτημα ή με τους φίλους μου να πάμε στον πεζοπορικό, αλλά μόνος μου, μόνη μου. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε σε ένα σύνολο πραγμάτων. Ναι. Δηλαδή, μας τυπάνε καμπανάκι ότι επειδή εμένα μου αρέσει το τρέξιμο ή επειδή θέλω να έχω την ησυχία μου μισή ώρα την ημέρα, αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνη μου, να πάω να τρέξω, να ανέβω στο βουνό, να κάνω. Είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπουμε απομονωμένα, μεμονωμένα μάλλον. Δεν το απομονώνουμε από όλες τις υπόλοιπες συμπεριφορές μας. Βλέπουμε ποια είναι η ροπή μας. Και η ροπή και η επαναληψιμότητα. Το δηλαδή, μοτίβο. Το μοτίβο. Το μία φορά, γιατί κι εγώ μπορεί να μ' αρέσει να περπατάω με φίλες μου, και ειδικά με το κορονοϊό ήταν και το σπορ που επιτρεπότανε και παίρναμε καφέ στο πλαστικό και πηγαίναμε περπάτημα και συζητούσαμε. Αλλά και κάποιες φορές που δεν είναι αυτό εφικτό. Άρα θα πάω και μόνη μου. Να. Άλλο είναι λοιπόν αυτό να είναι η εξαίρεση και άλλο είναι εγώ θέλω μόνη μου να πηγαίνω. Αφήσετε με ήσυχο. Ωραία. Και έχουμε δηλαδή ένδειξη, ας πούμε. Πότε ήταν τελευταία φορά που ανοίξαμε το σπίτι μας να καλέσουμε φίλους? Καλά, τώρα αυτό βγάλει το από το. 3 φίλους, όχι 30. Οι πανδημίες είναι λίγο ζόρικα. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει. Αλλά ίσως και αυτό είναι ένα δείγμα. Ναι, 3 φίλους, όχι 30. Και τι μου είναι πιο εύκολο, να μείνω μόνος μου και μόνη μου, να φάω Κυριακή μεσημέρι ή να επιδιώξω παρέα? Εκεί τι ανάγνωση κάνουμε, αυτό το στοιχείο τι μας δίνει? Εγώ λοιπόν να θέλω να πω ότι εάν δυσκολεύομαι να σχετιστώ με ανθρώπους, τότε θα αρχίζω να σχετίζομαι με υποκατάστατα, να δραπετεύω με υποκατάστατα. Και εάν δεν δω την αιτία που το προκαλεί αυτό, δεν μπορώ και να το αποχαιρετήσω, δεν μπορώ να την κλείσω αυτή την πληγή, οπότε μετά ξεκινάει η καινούργια χρονιά ή καινούργια project με ευχολόγια. Μαρία, εμένα τώρα όλο αυτό βέβαια με πάει στο... Πραγματικά έχω την ανάγκη βοήθειας ενός ειδικού, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε τη σωστή ανάγνωσή τους. Συμφωνώ. Το κρίνω από μένα. Τώρα έτσι βάζω εμένα σαν παράδειγμα. Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα αναγνώσω πώς το κάνεις εσύ που έχεις τη γνώση, την εμπειρία και έχεις συμβαθύνει. Θα σου πω, ναι, εντάξει, μάνα, μου αρέσει να κάνω αυτό το πράγμα. Σιγά. Έλα, που πίσω από το σιγά κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία ζωής.
Ακριβώς. Και που δεν θα καταφέρω ποτέ να απαγκιστρωθώ από αυτό, γιατί δεν έχω συνειδητοποιήσει καν ότι σαμποτάρω τον εαυτό μου. Εμείς στην ψυχοθεραπεία λέμε ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα φέρνουν πληροφορίες. Και η πληροφορία που παίρνει, παραδείγματος χάρη, που φέρνει ο πόνος, είναι ότι είτε είμαι σε αλλαγή, βρίσκομαι σε διαδικασία αλλαγής, είτε χρειάζεται να μπω σε διαδικασία αλλαγής. Το καμπανάκι είναι αυτό. Ακριβώς. Κάτι συμβαίνει εδώ, δες το. Εάν λοιπόν εκείνη τη στιγμή δεν τον αντέξω τον πόνο και να κάτσω να ενδοσκοπήσω σαν το τρυπάνι που τρυπάει να δω τι κρύβεται από πίσω, γιατί συμβαίνει αυτό, τι έκανα, τι δεν έκανα, τι παράληψη, ποια δικιά μου δύναμη, τι δευτερογενές όφελος είχα εγώ από αυτή την κατάσταση που εν τέλει μου προκάλεσε πόνο, και δραπετεύσω με όλα αυτά που είπαμε πριν, αλκοόλ, μοναξιά, Netflix, εργασιοθεραπεία, εφημερές σχέσεις, τότε θα το επαναλαμβάνω και θα μένω σε ένα συναισθηματικό επίπεδο ωριμότητας σταθερό. Δεν θα εξελίσσομαι. Στάσιμο. Και την ίδια στιγμή, προφανώς όλο αυτό δεν μας γεμίζει και ευχαρίστηση. Όχι. Μπορεί να μας απαλύνει, όπως κάνει, ας πούμε, το αλκοόλ, αυτή που έχεις την παρόρμηση, ή να καπνίσεις όταν είσαι καπνιστής και εκείνη τη στιγμή να σου κατευνάζει αυτό που νιώθεις μέσα σου, αλλά μετά πάλι το ανικανοποιείτο ή πάλι το κενό. Πάλι κάτι δεν πάει καλά. Ακριβώς. Άκουσα τώρα τα Χριστούγεννα που διάβασα αρκετά, είχα παραπάνω χρόνο και άκουσα και βίντεο και διαλέξεις. Μία καθηγήτρια ψυχολογίας από την Καλιφόρνια, 87 ετών, και λέει: οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, είτε είναι σε ουσίες, οι οποίοι είναι πρώην αλκοολικός. Δηλαδή, λέει 35 χρονών. Το έχει βιώσει. Ναι, ήμουνα αλκοολικιά, ήμουνα παχύσαρκη, ήμουνα καταθλιπτική, ήμουνα. Και μπορώ να σας βοηθήσω τώρα, λέει, γιατί είμαι στην απέναντι πλευρά, είμαι 53 χρόνια νυφάλια. Και έλεγε αυτή ότι. Ξέχασα τι ήθελα να πω. Σημαίνει, αυτό μπορούμε να το βρούμε στην πορεία. Ναι, θα το βρούμε στην πορεία, με συγχωρείτε. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αφενός πρέπει να κάνουμε μία ανάγνωση της ζωής μας πριν φτάσουμε να πούμε ότι είτε θέλω βοήθεια, είτε ήρθε η ώρα να το κλείσω και να το αποχαιρετήσω. Που και αυτό θέλει τη δουλειά του. Και αυτό θέλει επίσης προετοιμασία για να γίνει. Και μπορεί να μας πει κάποιος, λες και θυμάμαι εγώ τι έγινε τη χρονιά που πέρασε. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Να έχει περάσει έτσι γρήγορα ο χρόνος που να μην έχει συνειδητότητα τι σου έχει συμβεί και να φύγει έτσι. Γι' αυτό τα λέμε, αποσπάται η προσοχή μας, ας πούμε, δραπετεύουμε από τα γεγονότα εκείνη την ώρα, όταν δεν αντέξουμε να τα κλωσίσουμμε. Δεν είναι εύκολο βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Και εκεί χρειαζόμαστε βοήθεια, μπορεί να είναι ένας καλός φίλος, μπορεί να είναι μια καλή φίλη, μπορεί να είναι ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, μπορεί να είναι ένας ειδικός. Γιατί εάν δεν γίνει, το κουβαλάμε αυτό. Δηλαδή, είχατε πριν την ομιλία για τον καρκίνο. Η χειρότερη από τις χειρότερες μορφές καρκίνου είναι ο καρκίνος στο σηκώτη, γιατί δεν δίνει συμπτώματα. Ή όταν δώσει σύμπτωμα, είναι πλέον πολύ αργά. Άρα, όταν η ψυχή μας δίνει συμπτώματα, είτε με κρίση πανικού, είτε με πόνο, είτε με κλάμα, είτε με στεναχώρια, είναι ένα σύμπτωμα. Κάτι έχουμε να το κάνουμε. Κάτι λέει για μας, κάτι λέει για τον τρόπο που σχετιζόμαστε, κάτι λέει για το πώς επιτρέπουμε στους άλλους να σχετίζονται μαζί μας. Εάν αυτά δεν τα δούμε, και εγώ πρώτη, να τα δούμε και να τα τροποποιήσουμε, όπως λέμε στο NLP, οικολογικά, δηλαδή να είναι καλό για μένα, για σένα και για τη σχέση μας, καλούμαστε να το επαναλάβουμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Θα το ξαναζήσεις και θα σου γυρνάει πίσω. Και νομίζω ότι θα έρχεται και λίγο με έτσι μια αλγοριθμική αύξηση. Λίγο παραπάνω. Λίγο Μαρία, παραπάνω. Πώς το κάνουμε όλο αυτό? Πώς θα αποχαιρετήσουμε? Άντε και βρήκα εγώ τα σημεία της χρονιάς, τα καλά, τα δύσκολα, με όλα όσα θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να τα κλείσω, ακόμα για τα πολύ καλά, γιατί μπορεί να ζω με την ανάμνηση κάτι πολύ καλό. Σωστά. Και να μην του λέω, ωραία, τώρα πήγαινε εσύ. Σωστά. Αντίο, γιατί θέλω να βάλω κι άλλα καλά στη ζωή. Σωστά. Πολύ ωραία. Πώς θα τα αποχαιρετήσω, τι θα πω? Θα γράψω ένα χαρτί, θα πετάξω στο γυαλό. Σωστό. Είναι και αυτό ένας τρόπος. Είναι και αυτό, δεν ξέρω πια. Το πρώτο είναι να μπορέσω να το αναγνωρίσω, δηλαδή να το ονοματίσω. Αυτό που μου συνέβη ήταν εξάρτηση, αυτό που μου συνέβη ήταν αδυναμία, αυτό που μου συνέβη ήταν ένιωσα ματέωση, ένιωσα μοναξιά, ένιωσα... Να το ονοματίσω. Ωραία. Το επόμενο είναι να δω αυτό.
όταν κάτι εγκεφαλικά ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό. Ξέρω ότι μου κάνει καλό το τσιγάρο και καπνίζω. Ξέρω ότι μου κάνει καλό το ποτό και πίνω. Ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό το νυχτερινό φαγητό και τρώω. Ξέρω ότι δεν μου κάνει καλά να νευριάζω ή να ζηλεύω και το κάνω. Τότε λέμε να γρανάζει στην ψυχή μας, κάτι δείχνει. Άρα, ποια είναι η θετική πρόθεση πίσω από αυτό που ενώ εγκεφαλικά ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό, η ψυχή επιλέγει να συνεχίζει να το κάνει. Ποια είναι η θετική πρόθεση? Εξαρτάται. Γιατί να μείνω σε μία σχέση αν δεν είμαι καλά? Ποια είναι η θετική πρόθεση? Α, δεν αντέχω τη μοναξιά. Ποια είναι η θετική πρόθεση να μένω σε μια δουλειά, παραδείγματος χάρη, που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις δημιουργικότητας? Α, μεγαλώνω παιδιά και μου δίνει σιγουριά, μου δίνει ασφάλεια, μου δίνει εισόδημα. Όταν λες λοιπόν θετική πρόθεση, εννοείς τι είναι αυτό που ικανοποιεί μέσα μας, τι εξυπηρετεί. Τι εξυπηρετεί, τι καλό έχει αυτό για μένα. Ναι. Ωραία. Τι καλό έχει το τσιγάρο? Μα με ηρεμεί. Εκείνη την ώρα με ηρεμεί. Ωραία. Άρα, να βρούμε τη θετική πρόθεση. Μετά να έρθω να πενθήσω τη αυτό. Τη δικαιολογία μας να βρούμε. Όχι, θετική πρόθεση. Δικαιολογία είναι όταν ξέρω ότι θα σου κάνω κακό και το κάνω επίτηδες. Όχι. Ο κάθε άνθρωπος σε κάθε δεδομένη στιγμή, και εγώ και εσύ και οι γονείς μας, κάνουμε το καλύτερο που ξέρουμε και που μπορούμε. Τότε τώρα στην ηλικία που είμαι, μπορώ να κοιτάξω στα 20, στα 25, στα 30 και να κρίνω ότι τότε μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. Δεν έχει νόημα. Ναι. Η Μάγια Αγγέλου έλεγε κάνε το καλύτερο που μπορείς εκείνη τη στιγμή και αν αργότερα ξέρεις καλύτερα, κάνε καλύτερα. Ωραία. Άρα, να το ονοματίσω λοιπόν το πρώτο. Δεύτερο, να βρω τη θετική του πρόθεση. Αυτή η δυσκολία, αυτή η δυσφορία. Τι θετική πρόθεση είχε? Ναι. Ακόμα και ο καρκίνος μπορεί να έχει μια θετική πρόθεση. Είναι πολύ παραγωγική η κάθε ασθένεια. Ωραία, είναι βιοψυχοκοινωνική, αλλά στο κομμάτι της ψυχολογίας που μας αφορά υπάρχει μια θετική πρόθεση. Μπορεί να είναι, ήρθε η ζωή να σου πει, φρόντισε τον εαυτό σου. Το ακούμε αυτό από πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει αυτό το κομμάτι. Ωραία, να τα ακούσουμε. Μετά, να πενθήσω, να αντέξω αυτό που δεν πήρα, αυτό που έχασα. Έχασα το γάμο, έχασα τη σχέση, έχασα εκείνο το επάγγελμα. Κάποιοι άνθρωποι χάνουν ένα μέλος του σώματός τους. Να το πενθήσω αυτό. Να μου δώσω χρόνο δηλαδή. Να το πενθήσω. Να βιώσω όλη μου αυτή τη. Δεν με πήρε αγκαλιά ο πατέρας μου όταν ήμουν 8 χρονών. Δεν μπορεί να με πάρει τώρα. Δεν ξέρω εγώ, δεν. Αυτό με τη μητέρα μου. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Να το πενθήσω αυτό. Και στη συνέχεια, αυτή τη θετική πρόθεση που είχε αυτή η δύσκολη συμπεριφορά, να έρθω να βρω πλέον συνειδητά με ποιους άλλους τρόπους μπορώ να μου το προσφέρω. Δηλαδή, αν έμενα σε μία σχέση που δεν μου τέριαζε γιατί φοβάμαι να είμαι μόνη μου, με ποιον άλλο τρόπο μπορώ να μου προσφέρω παρέα, συντροφιά, οικολογικό, με οικολογικό τρόπο. Και μετά, πότε σκοπεύω να ξεκινήσω? Πρέπει να μπει και ένα deadline. Ναι. Αν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το φαγητό, που ξέρεις ότι υπάρχει και σύλλογος υπερφάγων στην Ελλάδα, όπως είναι ο Σύλλογος Ανώνυμων Αλκοολικών και όπως είναι το ΚΕΘΕΑ, παραδείγματος χάρη, για τις εξαρτήσεις από ουσίες ή το ΚΑΝΑ, υπάρχει και ο Σύλλογος υπερφάγων για αδιφαγική διαταραχή. Άρα, εάν το φαγητό μου δίνει απόλαυση, έχω να δω. Με ποιους άλλους τρόπους μου προσφέρω απόλαυση? Αν η μοναδική πηγή απόλαυσης είναι κάνω περνά η μέρα και κάνω 30 πρέπει και συνήθως τα αδιφαγικά επεισόδια συμβαίνουν βράδυ. Μετά που θα κάνω 30 πρέπει μες τη μέρα, τώρα κι εγώ θα γλεντήσω στο ψυγείο. Θα χαλαρώσω. Ωραία. Ο στόχος γενικότερα είναι σε κάθε δεδομένη στιγμή, στα 30 μου, στα 40 μου, στα 50 μου, στα 60 μου, να κάνω και ανασκόπηση και επαναπροσδιορισμό μέλλοντος. Και ανασκόπηση και επαναπροσδιορισμό. Πώς ξεκινάει από εδώ το πλοίο για να πάει Πειραιά? Δεν διαγράφει ποτέ ευθεία γραμμή. Είναι έτσι, αν αποτυπώσουμε την πορεία του στο χαρτί, είναι ζικ-ζακ. Και είναι συνέχεια ο καπετάνιος ή ο υπομηχανικός στη γέφυρα και λέει 30 μέρες αριστερά, 20 μέρες δεξιά. Για να είναι ασφαλής. Αυτό δεν είναι αποτυχία λοιπόν. Αρκεί να έχω και ένα στόχο. Έχουν στόχο τον Πειραιά. Σε εμάς ποιος είναι αυτός ο στόχος? Σε εμάς ο στόχος να είναι, ελάτε να κάνουμε το υπόλοιπο της ζωής μας, το καλύτερο κομμάτι της ζωής μας. Να όταν θα αν είμαι 30, 40 ή 50, όταν θα φτάσω 80, πώς θα θυμάμαι τα 50 μου τώρα? Να τα ζήσω λοιπόν με ένα τέτοιο τρόπο που να τα θυμάμαι και να τα νοσταλγώ.
Μαρία, θα το ξαναπώ όποτε κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Εκεί καταλήγω. Τουλάχιστον με το δικό μου το μυαλό. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Έτσι. Και αν όχι πρέπει, αλλά ήρθε η ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας για να συμβούν όλα αυτά. Έτσι. Πολύ απενοχοποιημένα. Δεν έρχομαι να με στήσω στον τοίχο πώς τα έκανε τη χρονιά που πέρασε. Όχι, όχι. Και άντε να δω τώρα πώς θα τα μαζέψει. Όχι, όχι, με αγάπη. Με αγάπη. Όπως θα προσεγγίζαμε ένα διχρονό το οποίο έριξε το ποτήρι κάτω. Να. Που έχουμε να το προσεγγίσουμε με φροντίδα και με αγάπη. Για να του μάθουμε πώς να κρατάει το ποτήρι χωρίς να το σπάει. Και θέλει επίσης και μία διάθεση από μέρους μας να βγούμε από την ζώνη ασφάλειας την οποία ζούμε μέχρι τώρα, η οποία μπορεί να μην μας ωφελεί πραγματικά, αλλά επειδή είναι αναγνωρίσιμη σε εμάς, ζούμε χρόνια αυτές τις συνθήκες και αυτές τις συμπεριφορές, μας προσφέρει μια ασφάλεια, γιατί είναι το γνώριμο. Ακριβώς. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε και αυτό. Τώρα θέτεις ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα, διότι πολλές φορές, επειδή από τη μία αλφα κατάσταση στη β' μεσολαβεί μία αποσταθεροποίηση, τη μετακόμιση από το ένα σπίτι στο άλλο, μεσολαβεί ένας χρόνος που είναι χάλια τα πράγματα, ή ένα μπουμπούλα. Αυτή ήταν η μπουμπούλα, καμιά φορά λειτουργεί πολύ συχνά ανασταλτικά και δεν κάνω την αλλαγή, δεν κάνω το προχώρημα. Εκεί τι έχουμε να πούμε στον εαυτό μας? Εκεί έχουμε να αναζητήσουμε πηγές, εκεί να δει τι θα με βοηθήσει σε αυτή την αναμπουμπούλα. Τι θα με βοηθήσει σε αυτό το πέρασμα, σε αυτό το γεφύρι, σε αυτό το μεσοδιάστημα της αποσταθεροποίησης. Να ζητήσω βοήθεια. Μπορεί να είναι, ξαναλέω, από φίλους, από υποστηρικτικό πλαίσιο ή από έναν ειδικό. Άρα λοιπόν θέλει ένα ωραίο προγραμματισμό όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι ένα πλάνο, όπως βγάζουμε πλάνα στη δουλειά μας. Έτσι. Ένα πλάνο για τη ζωή μας. Έτσι. Και μικρά-μικρά βήματα, φαντάζομαι. Έτσι. Δεν ξεκινάω εγώ σήμερα, πάντα αλλάξω όλα. Όχι. Αν ξεκινήσει κανείς τώρα να μάθει αγγλικά που δεν ξέρει αγγλικά, για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο του Lower, χρειάζεται 2 χρόνια τα τμήματα των ενηλίκων. Γιατί η εκπαίδευση της ψυχής σου, του νου, να θέλει λιγότερο? Γιατί ήμασταν υπόμονοι και θέλουμε χθες να λύσουμε όλα. Δηλαδή, με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε σε πόση ώρα θα μου κόψετε το κάπνισμα. Γιατί εγώ έχω δει στο ίντερνετ. Εσύ μας το κόβεις, το κόβουμε εμείς. Έχω δει στο ίντερνετ, το κάνω σε 15 λεπτά. Λέω, εγώ αυτή την εκπαίδευση δεν την έχω. Δεν την ξέρω. Σε 15 λεπτά να κόβεις το τσιγάρο. Ωραία που θα ήταν. Ναι, ωραία που θα ήταν. Γρήγορα. Ωραία που θα ήταν να πούμε στον ένα, κόψε το κάπνισμα, κόψε το ποτό, κόψε το άγχος, κόψε τη στεναχώρια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Μαρία μου. Πληρώνετε, φεύγετε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε. Όχι, δεν είναι. Η ανθρώπινη ψυχή είναι πολύτιμη. Γι' αυτό και είναι ένας εξαιρετικός υπολογιστής που ψάχνουμε να δούμε ακόμα πώς λειτουργεί και τι κάνει. Δηλαδή, εμένα με συναρπάζει αυτό το πράγμα. Ακόμα και όταν κι εγώ δυσκολεύομαι, έρχομαι να πω, μα κάτι κρύβεται από πίσω. Τι συμβαίνει? Εγώ που είμαι ένας ευφυής και καλοπροαίρετος άνθρωπος, γιατί έγινε αυτό, ας πούμε? Και έτσι προσεγγίζω και τον κάθε θεραπευόμενο, αφού βλέπω ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος και καλόψυχος άνθρωπος. Τι έγινε και περνάτε τη δυσκολία? Άραγες. Κρατήστε την ερώτηση και θα την απευθύνουμε όλοι στον εαυτό μας. Και είναι κάτι που θα το κάνουμε, όπως λέει και η Θεία Ανδριανή, για όλη μας τη ζωή. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η διαδικασία. Δεν τελειώνει, ακριβώς. Δεν τελειώνει. Γιατί δεν είμαστε, γινόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να καλή είσαι χρονιά. Καλά. Ωραία το ξεκινήσαμε για το 2022, να μας πάει όμορφα. Αμήν. Και να κάνουμε τους αποχαιρετισμούς μας. Να, εγώ θα κάνω ένα πρακτικό αποχαιρετισμό τώρα. Θα κλείσω τον κύκλο αυτής της εκπομπής. Θα το αφήσω να φύγει όλο αυτό που είπαμε και κάναμε για να ξανασυναντηθούμε φρέσκοι και ανανεωμένοι με ωραία καινούργια πράγματα το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα.